Πάμε στον συνεργάτη του Αλφα τώρα, στο Ισραήλ, ερευνητή του Ελιαμέμ Γαβρίλ Χαρίτο, να δούμε πώς το Ισραήλ αντιδράσει όλες αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις της Συρίας. Σας χαιρετώ, κύριε Χαρίτο. Χαίρετε. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι το πρώτο που σχολιάζουν εδώ και ήδη από την αλλαγή στην κατάσταση στη Συρία είναι ότι ευτυχώς το Ιράν έχει φύγει από τη Συρία, έχει φύγει και η Χεζμπολάχ που ήταν και στη Συρία, έχει φύγει και η Ισλαμική Τζιχάτ και γενικώς αυτοί οι στόχοι που υπήρχαν οι Ιρανικοί που ευάλλοντο από τους Ισραηλινούς δεν υπάρχουν πια. Από την άλλη πλευρά όμως το καθεστώς Άσαντ έχει αφήσει μια παρακαταθήκη που είναι τα εργοστάσια για την κατασκευή των βιοχημικών όπλων που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, όπως και αποθήκες με οπλισμό και με ρουκέτες. Και ήδη εδώ όλες αυτές τις ημέρες και σήμερα και το βράδυ και τη νύχτα οι Ισραηλινοί συνεχίζουν και τα βομβαρδίζουν. Και ποιος ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι πολύ απλό. Οι αντάρτες δεν έχουν αεροπορία. Δεν έχουν την άμυνα, την αεράμυνα που θα ήταν ικανή να αποτρέψει αυτές τις ενέργειες. Από την άλλη πλευρά, επί του εδάφους, όταν άρχιζαν οι αντάρτες και έμπαιναν και πλησίαζαν στη Δαμασκό, ήδη από την Παρασκευή το βράδυ, όπως θα δούμε και σε έναν χάρτη που σας έχω στείλει, τον πιο ειδικό που είναι στα υψώματα του Γκολάν, έχουν καταλάβει οι Ισραηλινοί όλη την νεκρή ζώνη, δηλαδή ανάμεσα στο Ισραήλ και την Συρία υπάρχει μία νεκρή ζώνη που ελέγχεται από την έχουμε το χάρτη, παιδιά, του ΟΗΕ. Να το βάλουμε όση ώρα μιλάμε. Ναι, έτσι είναι όταν θα δούμε το χάρτη είναι όχι ο άλλος ο χάρτης, στον ιδιαίτερο χάρτη, τον πιο λεπτομερή. Θα δούμε η γκρίζα περιοχή ανατολικά από το κίτρινο πλαίσιο είναι η νεκρή ζώνη, όπου εκεί είναι η δύναμη του ΟΗΕ και αυτή τη στιγμή ελέγχεται όλη από τον στρατό του Ισραήλ. Χθες μάλιστα ο στρατός έχει περάσει από την γκρίζα ζώνη που βλέπουμε εδώ και έχει καταλάβει ένα φυλάκιο του Συριακού στρατού που είναι στο όρος Χερμών. Είναι ένα ψηλό βουνό που μοιράζεται ανάμεσα στο Ισραήλ, το Λίβανο και τη Συρία. Και εδώ είναι η φωτογραφία της ημέρας που κυκλοφορούσε εδώ σε όλα τα μέσα, με τους στρατιώτες τους Ισραηλινούς να είναι στο Συριακό φυλάκιο που το παράτησαν οι στρατιώτες του καθεστώτος Άσαντ. Και αυτό έχει κάνει το γύρο της επικαιρότητας. Πριν από λίγο όμως είχαμε μία δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γκιντόν Σαρ, που έχει ξεκαθαρίσει ότι η παρουσία του Ισραήλ και στην νεκρή ζώνη και υπενόησε και στο συγκεκριμένο το φυλάκιο το Συριακό είναι κάτι το προσωρινό και ότι αυτό συμβαίνει για να μην επαναληφθεί μία 7η Οκτωβρίου και στο Βορρά. Όμως, οι κυβερνητικές πηγές συνεχίζουν να διαραίουν ότι έχει εγκριθεί ένα σχέδιο για προέλαση των Ισραηλινών μέσα στο Συριακό έδαφος για να γίνει μία ζώνη ασφαλείας που μπορούμε να τη δούμε στον γενικότερο χάρτη. Έτσι λίγο να σας εξηγήσω να τον δούμε αυτό το χάρτη. Εκεί έχω σημειώσει μία μπλε γραμμή, όχι τον άλλον, μία μπλε γραμμή που είναι τα Γκολάν. Η κόκκινη γραμμή θα μπορούσε να αποτελέσει την ζώνη ασφαλείας που στο νότιο το τμήμα της συνορεύει με την περιοχή των Δρούζων, που θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Δρούζοι όταν αποχώρησαν οικειοθελώς οι δυνάμεις του Άσαντ, οι Δρούζοι κατέλαβαν τα κτίρια και τα κέντρα όπου ήταν το κράτος το Συριακό. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχουμε καμία είδηση για το εάν οι αντάρτες ελέγχουν και τη συγκεκριμένη ζώνη. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντική ως λεπτομέρεια. Πώς βλέπει το Ισραήλ την μεταπολεμική Συρία, το έχει δηλώσει ξεκάθαρα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γκιντόν Σαρ. Θέλει μία ομοσπονδιακή Συρία, κάτι που θα μοιάζει με το σημερινό Ιράκ, με τη μειονότητα των Κούρδων στον Βορρά και τη μειονότητα των Δρούζων στον Νότο, που είναι και οι δύο
είναι φιλικά στοιχεία προς το Ισραήλ, να έχουν μία αυτονομία. Είναι εντυπωσιακό ότι πριν από 2 ημέρες, πριν καν οι αντάρτες δηλώσουν ότι ελέγχουν όλη τη χώρα, ηγετικά στελέχη των Κούρδων από τη Βορειοανατολική Συρία ήρθαν σε επαφή με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Άλλα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά και ζητούν βοήθεια. Και στο μεταξύ όμως, είναι αυτή η βοήθεια που θα πάρουν. Ναι, διάβαζα χθες, είναι στο γαλλικό πρακτορείο οι αναφορές από πηγές προσκύνησης στις οργανώσεις, τα παλαιστινιακά κινήματα της Λωρίδας της Γάζας, ότι η Χαμάς τους ζήτησε να καταμετρήσουν τους ομήρους που έχουν απαχθεί εν ώψη συμφωνίας εκεχηρίας. Υπάρχει αισιοδοξία για αυτή τη συμφωνία και είναι και η Χαμάς ψάχνει να δει πώς είναι οι όμηροι. Έχουμε την είδηση που μεταδίδουν εδώ τα κρατικά μέσα πριν από 1/4 ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι η Χαμάς έχει ήδη παραδώσει έναν ονομαστικό κατάλογο των ομήρων στην Αίγυπτο, όπου καταγράφονται τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν. Είναι γυναίκες και είναι ασθενείς άνδρες άνω των 50 ετών. Έχουμε την πρόοδο αυτή. Μάλιστα έχει γίνει γνωστό ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν ανταλλάξει και σχέδια των τελικών κειμένων της συμφωνίας και μιλούν για αυτά. Και βέβαια μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αυτή η είδηση συνοδεύεται από διαρροή από την κυβέρνηση εδώ, ότι η πρόοδος που σημειώνεται στη Γάζα για την εκεχηρία έχει σχέση με τις εξελίξεις στη Συρία. Και τι σημαίνει αυτό, τι έχει αλλάξει. Οι Ισραηλινοί, όπως φαίνεται, έχουν υπερβάλει στο γεγονός ότι το Ιράν έχει φύγει από τη Συρία, αλλά κάπου αφήνουν να περάσει στην άκρη ένα άλλο γεγονός, ότι η Τουρκία έχει περάσει στη Συρία. Και επίσης, από τα σχόλια που καλύπτουν τις συνομιλίες για τη Γάζα, είναι σαν να έχουν αποδεχθεί ότι και η Τουρκία πλέον είναι μία από τις χώρες που διαμεσολαβούν για την εκεχηρία, λόγω των σχέσεων που έχουν με την Χαμάς. Ευχαριστώ, κύριε Χάριτο. Είναι βραχεία η μνήμη όλων των δηλώσεων του Ερντοάν. Ναι. Η νέα κατάσταση φαίνεται ότι διαμορφώνει ένα άλλο κλίμα που θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ.